τον ήλιο μου. Καλημέρα. Κύριε Αγαπητού, καλή σας μέρα. Τώρα, δεν ξέρω αν αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε κιόλας. Δηλαδή, μπορούμε να το βρούμε αν όντως πάει ο κόσμος στα κατεχόμενα και αγοράζει και κάνει τα καθημερινά του ψώνια. Δυστυχώς, αγαπητή Κατερίνα, δεν έχουμε τους οποιουσδήποτε αριθμούς για να μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθος του προβλήματος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εντείνονται η πληροφόρηση και η ενημέρωση που έχουμε από μέλη του συνδέσμου μας ότι τους τελευταίους 3 με 4 μήνες αρκετοί από τους καταναλωτές πελάτες τους ενημερώνουν ότι μεταβαίνουν στα κατεχόμενα πέραν για καύσιμα και φάρμακα ως γνωστόν που γίνεται εδώ και αρκετών καιρών και για την αγορά προϊόντων, σούπερ μάρκετ και κυρίως καθαριστικών προϊόντων ή ξηράς τροφής. Είναι αλήθεια ότι και για τα καύσιμα το ίδιο ισχύει. Δηλαδή από στόμα σε στόμα και ο ένας που το λέει στον άλλον και ακόμη το λένε και κατάμετρα στους ίδιους τους πρατηριούχους ότι πάνε στα κατεχόμενα. Ενώ με τον ίδιο τρόπο γιατί δεν γίνονται έλεγχοι. Το έχουμε πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Τώρα προσπαθούν να κάνουν κάτι, δεν ξέρω αν τι θα καταφέρουν ακριβώς. Άρα και εσείς το εντοπίζετε, αντιλαμβάνομαι, από στόμα σε στόμα. Πολύ σωστά, αγαπητή Κατερίνα, και από τα μέλη μας, κυρίως στην επαρχία Λευκωσίας και Λάρνακας, γιατί στην Λεμεσό δεν έχουμε, αντιλαμβάνεστε, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Αυτό όμως που θέλω να πω, αγαπητή Κατερίνα, επειδή θέλουμε να είμαστε και ρεαλιστές, παρακαλώ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη δυσκολία στην κατάσταση του θέματος ελέγχου. Οι συμπολίτες μας που επισκέπτονται τα κατεχόμενα πλέον είναι μαζικά. Είναι πάρα πολλές χιλιάδες ημερησίως. Κάποιοι προμηθεύονται φάρμακα, κάποιοι επισκέπτονται και οδοντίατρους. Αυτά είναι πράγματα που τα ακούμε εδώ και αρκετό καιρό στην καθημερινότητα. Δεν είναι μόνο ήδη σούπερ μάρκετ, κάποιοι επισκέπτονται και καταστήματα έντισης και επώδυσης. Είναι γνωστά όλα αυτά. Σίγουρα δεν μπορούμε να μετρήσουμε το μέγεθος. Αν μπορούσαμε να έχουμε κάποια πρόσβαση κυρίως στο πλαστικό χρήμα για να δούμε τι μεταφράζεται σε συναλλαγές και τζίρο προς τα κατεχόμενα, θα μπορούσαμε να γνωρίζαμε το μέγεθος. Αλλά το πόσο ρεαλιστικό και εύκολο είναι να γίνει ο έλεγχος, προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι εύκολος. Ναι. Από εκεί και πέρα να πω ότι και πριν κάποια χρόνια, για να αποδίδουμε όμοια με όμοια, αρκετοί ήταν οι Τουρκοκύπροι που επισκέπτονταν τις ελεύθερες περιοχές, εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ, για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Τους βλέπαμε, το ξέραμε όλοι. Ναι, και μπορούμε να πούμε ότι και τα στοιχεία που λαμβάναμε εμείς τουλάχιστον σε παλαιότερα χρόνια όταν μιλάμε, γιατί και τα έχω δει και εγώ πάρα πολλές φορές, είναι ότι πολλές φορές τα χρήματα που ξόδευαν οι Τουρκοκύπροι στις ελεύθερες περιοχές ήταν πολύ περισσότερα από εκείνα που ξόδευαν οι Ελληνοκύπροι στα κατεχόμενα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 1 με 2 χρόνια, δεν βλέπουμε αυτή την κίνηση, την επισκεψιμότητα από τους Τουρκοκύπριους προς τις ελεύθερες περιοχές για ψώνια, είτε σούπερ μάρκετ, είτε καταστήματα ένδυσης με πόδιση. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος ψάχνει χαμηλότερη τιμή, γιατί είναι η κατάσταση αυτή που είναι, κυρία Αντωνίου μου, υπάρχει τρόπος αυτό να έρθουμε να το εξισορροπήσουμε, δηλαδή υπάρχει τρόπος να γίνει κάτι με τις τιμές έτσι ώστε να γίνουμε και ανταγωνιστικοί, δεν ξέρω πώς να το πω. Αγαπητή Κατερίνα, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι τουλάχιστον στο λιανεκπόριο και ειδικά στον τομέα των τροφίμων στις υπεραγορές είναι τόσο έντονος, τόσο νόξης ανταγωνισμός που τόσα σημεία πώλησης, τόσες πολλές επιλογές ο καταναλωτής που εδώ βαίνει προς όφελος του καταναλωτή. Συνεπώς εδώ και αρκετούς μήνες, αρκετών καιρών, οι υπεραγορές όλες, είτε μικρές είτε μεσαίου τύπου, είτε μεγάλες είτε μικρές, έχουν προσαρμόσει τη στρατηγική τους, τις προσφορές στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και αντιλαμβάνεσαι προσέχουν πάρα πολύ με την έννοια ότι έχουν απορροφήσει και σοβαρές
αυξήσεις που απαιτούσαν οι προμηθευτές, ώστε να μην φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Αυτά είναι σε ημερήσια διάταξη. Όμως αυτό που ήθελα να πω είναι ότι και οι επιχειρήσεις αυτές επηρεάζονται και θα συνεχίσουν να επηρεάζονται κυρίως από το κόστος της ενέργειας και των καυσίμων. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην επηρεάζεται από την ενέργεια και από τα καύσιμα. Ναι, σωστό. Εάν συνεχίσουμε αυτόν τον ρυθμό, η ενέργεια και τα καύσιμα, αντιλαμβάνεστε όλοι επικαλούνται αυξήσεις. Εδώ είναι που πρέπει το κράτος να έρθει να δώσει κάποιες λύσεις. Και άλλες λύσεις μπορεί να δοθούν, αγαπητή Κατερίνα. Εμείς είχαμε πει πολλές φορές για το ρεύμα, με την έννοια ότι οι υπεραγορές είναι οι πιο ενεργοβόρες επιχειρήσεις, γιατί 24 ώρες το 24ωρο, αντιλαμβάνεστε, δεν σταματούν λεπτό, δευτερόλεπτο θα έλεγα, τα ψυγεία και τα ψύχτες. Άρα οι κιλοβατόρες που καταναλώνουν σε ημερήσια βάση είναι σταθεροί. Δεν θέλω ποτέ να δω λογαριασμό ενός μιας υπεραγοράς. Δεν ξέρω πόσο δηλαδή μπορεί να είναι μια διμηνία. Είναι εδώ και ο κύριος Παπαδούρης και χαμογελάμε. Δηλαδή πόσο μπορεί να είναι μια διμηνία. Θέλω καν να σκεφτώ το ρεύμα πόσο είναι. Κυρία Αντωνίου. Όχι, κύριε Αντωνίου. Έκλεισε. Περιμένετε, θα έρθω εδώ στον κύριο Παπαδούρη. Άκουσε ο κύριος Αντωνίου την ερώτηση πόσο μπορεί να πάει το ρεύμα. Και έκλεισε η γραμμή. Τυχαίο, δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρη. Κύριε Παπαδούρη μου, τι κάνετε. Είμαι καλά, Κατρίνα μου. Είμαι καλά. Άρα. Πάντα χαμογελαστή, αλλά πάντα με δύσκολα θέματα πρωί-πρωί από ό,τι